από την άλλη πλευρά. Θα σε πάρω μαζί μου όμως. Θέλω να τον μοιραστούμε. Αυτόν τον τύπο που όλοι τον θέλουμε. Τον θέλουμε να μπαίνει κάθε μέρα στο σπίτι μας. Τον θέλουμε κοντά μας. Βρε, πόσους έχουμε αγαπήσει, ειδικά την τελευταία δεκαετία. Πώς μπούκαρες έτσι μέσα στις καρδιές μας και στα σπίτια μας. Δεν ξέρω. Δώστε μας το βίντεο. I've been working on a cocktail. Το σινεμά και ιδίως το θέατρο, το ύψος θεωρείται από τους ειδικούς της τέχνης σημαντικό πλεονέκτημα για τον ηθοποιό. Του προσθέτει, λένε, κύρος και επιβλητικότητα. Γιατί με δύο λόγια σημαίνει πως ο θεατής αναγκαστικά θα σε προσέξει. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης το 1987 κατάφερε κάτι που ελάχιστοι ηθοποιοί της γενιάς ή του αναστήματός του έφεραν με επιτυχία σε πέρας. Να ξεχωρίζει από το πλήθος όχι για το ύψος, αλλά για αυτό το ευλογημένο δυστεόρατο ταλέντο του. Γιατί με το που θα ανοίξει το στόμα του, είναι απλώς αδύνατο να τον αγνοήσει. Ο Θεσσαλονικιός πρωταγωνιστής, γεννημένος και μεγαλωμένος του Χαριλάου, είναι μάλλον ο τελευταίος που θα τον γνωρίσει αυτό. Σε συνεντεύξεις του επιμένει πως μικρός ήθελε να γίνει γυμναστής ή γιατρός, ή πως αν έκανε κάτι άλλο στη ζωή του, αυτό θα ήταν ξυλουργός. Το να φτιάχνει πράγματα από ξύλο του φαίνεται κάτι πραγματικά δημιουργικό και χαλαρωτικό. Ευτυχώς κατάλαβε γέρος το 1979, ενώ πήγαινε σχολείο ακόμα, πως υπήρχε και ένα ξύλο που είχε φτιαχτεί για αυτόν, το θεατρικό σανίδι. Η επαφή μαζί του ήταν αποκαλυπτική. Δούλευε, θυμάται, στην πειραματική σχολή της τέχνης, βοηθώντας φίλους ως ηχολήπτης. Και ένα βράδυ περνώντας από τη σκηνή, μπροστά σε μια άδεια πλατεία, ένιωσε ρίγος και είπε μέσα του: «Αυτό είναι το σπίτι μου». Από τότε φυσικά πέρασαν 38 χρόνια και πολύ νερό σταυλάκι. Πολύ θέατρο, πολλές ταινίες, πολύ ρόλοι. Από την καλτ πια συμμετοχή του στους Εραστές του Καλοκαιριού και τον κλειό του Κώστα Κετσοβίτη, μια εποχή όπου έπαιρνε ελάχιστα χρήματα και πήγαινε στα γυρίσματα περπατώντας χιλιόμετρα με τα πόδια για να μπορεί να τρώει στο διάλειμμα, μέχρι την ίσο ένα των 550.000 εισιτηρίων ή το Straight Story που έγραψε και σκηνοθέτησε μόνος του, πέρασε μια ζωή. Το ίδιο και από τις τηλεοπτικές βαρβαρότητες, τη σειρά μετά την οποία άρχισε να τον προσέχει ο κόσμος στον δρόμο, ως το μην αρχίζει τη μεγάλη επιτυχία του Άλφα που, όπως λέει, το βοήθησε να ασκήσει κι άλλο τις δεξιότητές του στην κωμωδία και να εξελιχθεί. Ο ίδιος θεωρεί πως η κωμωδία είναι ένα πολύ δύσκολο υποκριτικό άθλημα, επειδή, όπως λέει, απαιτεί ετυμολογία, ρυθμολογία, άριστο αναπνευστικό σύστημα, φυσική κατάσταση και αντίληψη, και επειδή υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να τραβήξεις το σκηνή και να γίνεις γελίος. Παρ' όλα αυτά, νιώθει καλύτερα στην κωμωδία και τη μέσα από αυτήν, εξηγεί, βγάζω και την τραγική μου ύπαρξη. Ευτυχώς λοιπόν για εκείνον, φέτος το καλοκαίρι θα αργώ στην Ελλάδα με κωμωδία, κλασική αρχαία Αττική κωμωδία. Θα είναι ο Κινησία στη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη με τους Πέτρο Φιλιππίδη, Γιάννη Μπέζο και Ναταλία Τσαλίκη. Και για το χρόνο ετοιμάζει μαζί με τον Γιάννη Ζουγανέλη το Παράξενο Ζευγάρι στο θέατρο Ζήνα. Και όλα αυτά για τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη που διασχίζει τη ζωή και την τέχνη του, έχοντας πάντα την περιέργεια του μικρού παιδιού που μόλις βρήκε ένα καινούριο παιχνίδι, είναι πράγματα που του δίνουν χαρά. Τι άλλο τον κάνει να χαμογελά? Το να ζει σε αρμονία με τον εαυτό του, στα 50 του που θεωρεί πως είναι μια πολύ δημιουργική ηλικία. Η γυναίκα του, η Έφη Μουρίκη, την οποία κάθε μέρα νιώθει σαν να ερωτεύεται για πρώτη φορά. Ο έρωτας σε όλες τις εκφάνσεις, για όλα τα πράγματα και κυρίως για την τέχνη του. Το να νιώθει πως διεκδικεί κάτι που δεν είναι αυτονόητο. Το να μπορεί να παίρνει ρίσκα. Επιτυχία, λέει, για μένα δεν είναι ότι έγινα διάσημος και τώρα μπορώ να κατακτήσω τον πλανήτη. Επιτυχία δεν είναι ότι θα κάνω καταθέσεις στην Ελβετία και θα γίνω πάρα πολύ πλούσιος. Η μεγάλη επιτυχία για μένα είναι να βγαίνω στον δρόμο και να μου λένε οι άνθρωποι: «Σε ευχαριστούμε που μπαίνεις στα σπίτια μας και μας κάνεις να περνάμε καλά». Ορίστε τώρα. Σ' αγαπάμε, είπαμε. Ευχαριστώ, είμαι σε δίαιτα. Επειδή δεν τη βλέπω. Γι' αυτό λέω να σε ταρτάρω ένα ωραίο παγωτίνι. Μας βλέπουν άνθρωποι. Μας θα μας δίνουνε. Μας βλέπουνε. Κοίτα όμως, τι γεύση σου έχω, ωραίες μου. Την τρώω σοκολάτα. Ορίστε. Την τρώω σοκολάτα. Άστα εδώ και κάτι. Εδώ και θα γίνει ο χαμός. Μετά σιγά σιγά. Στο διάλειμμα θα τσεκάρουμε ποιος έχει φέτα πιο πολλά. Καλά, εμείς εδώ όλη μέρα τρώμε. Άστα. Τρώμε. Μ' αρέσει που πάτε με Λυσιστράτη και μ' αρέσει που είσαστε εσείς οι τρεις άνδρες. Πολύ αγαπημένοι για όλους εμάς τους Έλληνες, πολύ ξεχωριστοί, πολύ ταλαντούχοι, πολύ ιδιαίτεροι και πολύ ωραία ιδέα να σας δούμε μαζί. Ναι. Και μια γυναίκα, η Ναταλία Τσαλίκη, βέβαια, που κάνει το κερασάκι στην τούρτα. Και μια γυναίκα, η Ναταλία Τσαλίκη, ναι, αλλά σκεφτόμουν βασικά πρώτα από όλους τους άντρες. Το τρίο αυτό, ναι. Ο, εντάξει, ο ένας θα κάνει γυναίκα, ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Και οι άλλοι δύο, επίσης μέσα σε αυτό, μιλάμε για μια παράσταση, για μια ιστορία που όλοι γνωρίζουμε. Τα παιδικά μας χρόνια την έχουμε μάθει τη Λυσιστράτη. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μένει στο δικό σας μυαλό, αλλά εμένα μου μένει η δύναμη του έρωτα. Ο έρωτας, ναι, που είναι ανίκητος και μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Ακόμα και να σταματήσει και τον πόλεμο, με μία έννοια. Μπορεί και αυτό. Κοίταξε, καταρχάς, ας πούμε ότι ο Αριστοφάνης ήταν πολύ πιο μπροστά στην εποχή του από όλους τους άλλους. Έτσι. Δηλαδή, αν καταλάβουμε ότι εκείνη την εποχή οι γυναίκες
βγαίνουν μόνο μία-δύο φορές το χρόνο από τα σπίτια και αυτές για να πάνε σε μια εκδήλωση και αυτές αν επιτρεπόταν, έρχεται ο Αριστοφάνης και γράφει για την επανάσταση γυναίκας, για να πάρει την εξουσία στα χέρια της, να κατασχέσει, να κατασχέσει όλο το πλούτο, τα χρήματα, και άρα και την κυβέρνηση της ίδιας της χώρας, και κατά συνέπεια να απαιτήσει, γιατί τα τώρα τα κάνει, για να απαιτήσει να γίνει ειρήνη, να επέλθει επιτέλους ειρήνη. Μέσα εκεί βέβαια κόβει και το σεξ στους άντρες. Όχι, κόβει και το δεν σεξ. Δεν ξέρω τι πονάει πιο πολύ. Νομίζω ότι αυτό είδαμε, αυτό βλέπουμε σαν αποτέλεσμα, ότι εκεί μας άνε οι άντρες στη Λυσιστράτη. Ναι. Μιλήσουμε για το σήμερα. Όχι, εντάξει, σήμερα πια υπάρχουν άλλες δομές κοινωνικές που δεν νομίζω. Εντελώς άλλες. Έτσι. Βέβαια, εκτός από όλα αυτά που περιγράψαμε, υπάρχει και ένας λυρισμός μέσα στο ίδιο το έργο. Υπάρχει μια ποίηση και αυτό το λυρισμό και αυτή την ποίηση προσπάθησε και ο Γιάννης Ουμπέζος που το σκηνοθετεί να βγάλει προς τα έξω. Και να δώσει, αν θέλεις, και κάποια σωστά ορθά μηνύματα προς τα κάτω. Βέβαια, ο κάθε θεατής πρέπει αυτό που θέλει να εισπράξει. Αλλά οφείλει μια παράσταση να έχει να πει κάτι. Για πολλά χρόνια δεχόμουν και προτάσεις. Δηλαδή, τι υπάρχει στη Λυσιστράτη που ενδεχομένως δεν το έχουμε. Δεν έχει αναδειχτεί τόσα χρόνια και. Αυτή ήταν και μεγάλη μου απορία και αυτό θα έλεγα τώρα. Δηλαδή, όταν μου πρωτοέγινε η πρόταση, πολλές φορές μου γίνει πρόταση και πάντα πιστεύω ότι ο Αριστοφάνης έχει παιχτεί με χίλιους τρόπους και λέω: ποια είναι η πρόταση λοιπόν που έχουμε να πούμε. Εδώ λοιπόν η πρόταση είναι μια μοντέρνα παράσταση με κλασικό υπόβαθρο. Δηλαδή, όχι μοντερνισμοί, αλλά να περάσουμε στην ουσία. Μισό λεπτό, παιδιά, παιδάκια μου, και να το πούμε λίγο πιο απλά. Δεν είναι δύσκολα αυτά. Και όχι μόνο εσείς που μιλάτε μεταξύ σας με τη θεατρική σας γλώσσα. Όχι, δεν μιλάμε. Για πες το μου πάλι ξανά. Λοιπόν, κοίταξε, είναι μια μοντέρνα αισθητικά και εικαστικά παράσταση. Τι θα πει αυτό, μοντέρνα εικαστικά. Να εξηγήσω. Ένα εξαιρετικό σκηνικό του Γιώργου Γαβαλά, το οποίο είναι αρχιτεκτονικό κατασκεύασμα και εκπροσωπεί δύο ταράτσες. Εντάξει, και στην κορφή επάνω είναι η Ακρόπολη. Εντάξει. Αισθητικά λοιπόν έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά. Από κοστούμια πάλι η αισθητική θα είναι σχεδόν μοντέρνα, εντάξει. Όπως δινόμαστε περίπου. Όπως δινόμαστε περίπου. Όπως δινόμαστε σήμερα. Ναι, περίπου κάπου εκεί θα είναι, εκτός από 2-3 νήξεις που θα είναι κάτι διαφορετικά στοιχεία. Αλλά η ερμηνευτική γραμμή είναι άκρως κλασική. Δηλαδή εγώ εντυπωσιάζομαι καταρχάς με τον Πέτρο το Φιλιππίδη που πιάνει τη Λυσιστράτη, την πιάνει από μέσα, πιάνει τη γυναικεία της υπόσταση. Δηλαδή, δεν εκμεταλλευόμαστε τα φαρσικά στοιχεία του έργου, ούτε θα κάνουμε μια φαρσοκομωδία. Γιατί το έργο είναι ισχυρό, έχει να πει πράγματα. Και σήμερα θα πιάσουμε σε βάθος τους χαρακτήρες. Εγώ κάνω τον Κινησία. Ο Κινησίας, με μία σκηνή μέσα στο έργο, είναι η πρώτη φαρσική σκηνή που έχει γραφτεί παγκοσμίως. Από εκεί και πέρα επηρεαστήκαν όλοι. Είναι η πρώτη πες μας δύο λόγια λοιπόν για αυτήν τη σκηνή, για αυτόν τον χαρακτήρα που υποδίεσαι. Δεν μπορώ να τα πω γιατί είναι αριστοφανικά τα λόγια και αν τα πω θα πέσουν χιλιάδες μπιπ. Και θα υπάρχει το εσουρού. Πες μας λίγο. Όχι, λοιπόν, άκου. Ουσιαστικά επιστρέφω από τον πόλεμο και ψάχνω τη γυναίκα μου γιατί έχω σκάσει για σεξ. Σωστά. Με τον αριστοφανικό τρόπο βέβαια, έτσι καταλαβαίνεις με τι βγαίνω. Ναι. Με έναν κρυμμένο φαλό αλλά αρκετά εκτενή. Έτσι, και κυνηγάω τη γυναίκα μου. Αυτή παίζει βέβαια μαζί μου. Συνεχώς μου υπόσχεται ότι θα κάνουμε σεξ και στο τέλος με εγκαταλείπει με ό,τι με εγκαταλείπει. Και τη βρίζω. Άκρος φαρσί. Είναι ίσως το μόνο φαρσικό στοιχείο μέσα σε αυτή την υπέροχη παράσταση που έχει αυτή. Ποια κάνει τη γυναίκα σου στην παράσταση? Η Τσαλίκη. Η Τσαλίκη. Με παιδεύει. Εξαιρετική ηθοποιός βέβαια. Εξαιρετική. Τώρα, βέβαια, να μνημονεύσω και τα υπόλοιπα παιδιά. Φυσικά. Γιατί μήπως είναι σας πολύ βοηθήσω, σημαντικό. Γιατί είναι ξέρω πολύ σημαντικό. Πάντα όλοι σας. Ο χορός. Και λοιπόν, εδώ πάλι ο χορός αντιμετωπίζεται με εξαιρετικές χορογραφίες της Ελπίδας Νίνου. Αντιμετωπίζεται όχι φαρσικά, αλλά ως χορός τραγωδίας εν μέρη, έτσι. Έχει ένα άλλο βάρος. Έχει άλλη αισθητική αυτό που παρουσιάζουμε. Ρόνα Πάρκα, Ελευθερία Μπενοβία, Αλεξάνδρα Καρακατσάνη, Κατερίνα Μισηχρόνη, Δάφνη Δαβίδ, Ντένια Στασινοπούλου, Χριστίνα Σπατιώτη, Γιώργος Γιαννακάκος και Παναγιώτης. Δεν έχω το επίθετο. Α, Κατσόλης. Κατσόλης. Και Γιάννη Ζαράγκα.
Τα είπε εσύ, τα ξέρω. Όχι, τον έναν είπα, τώρα που θα τα έλεγα εγώ όλα αυτά. Ναι, αλλά συμπλήρωσε και αυτό. Και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ. Επίσης, να πούμε τώρα ότι ο Μαραβέγιας έχει κάνει τη μουσική. Α. Μια εξαιρετική. Είναι πάρα πολύ καλό να βρίσκεις μουσικό που αντιλαμβάνεται και το πνεύμα. Καταλαβαίνει καταρχάς ο συγγραφέα. Ένα το κρατούμενο. Μετά καταλαβαίνει τι του λέει ο σκηνοθέτης. Και όλο αυτό βγάζει ένα αποτέλεσμα, ένα συγκερισμό. Νεωτερίστικο, χωρίς να είναι νεωτερίστικο, αλλά και λυρικό μαζί, που ξαφνικά απογειώνει όλη την παράσταση. Βλέπεις άλλο χορό. Τις χορογραφίες, είναι τα κοστούμια της κυρίας Κοκορού και είναι τους φωτισμούς να κάνει ο Χρήστος ο Τζιόγκας. Αυτή την παράσταση, ναι, θα την περιοδεύσετε. Σε όλη την Ελλάδα. Και πού θα ξεκινήσετε? Ξεκινάμε 6 Ιουλίου από το Κατράκιο. Ναι. Πηγαίνουμε 2-3 πιάτσες εδώ στην Αθήνα και μετά φεύγουμε σε όλη την Ελλάδα. Από Κρήτη, από Βόρεια Ελλάδα, από Νότια Ελλάδα, από νησιά. Μέχρι πόσο θα διαρκέσει αυτό το ταξίδι? 15 Σεπτέμβρη. Α, όταν, ναι, θα γυρίσουμε θα σας βρούμε πίσω. Ναι, θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε εδώ. Ωραία. Κουτουληθούμε που λένε κάπου. Αμέ. Και δεν μου λες κάτι, συγγνώμη, παρένθεση. Και τα επεισόδια της Μουρμούρας πότε θα τα γυρίσετε, άμα εσύ λείπεις όλο το καλοκαίρι? Δεν θα γυρίσουμε το καλοκαίρι, γιατί τώρα θα σταματήσουμε. 20 Ιουνίου θα σταματήσουμε, θα ξαναξεκινήσουμε. 15 Σεπτέμβρη θα έρθει. 15 Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουμε να κάνουμε γυρίσματα. Θα προλάβετε. Ναι. Ξεκινάει ο σταθμός. Βέβαια θα προλάβουμε. Πρώτη του μήνα Οκτώβρη, ενώ θα είμαστε όλοι στο μέρα. Θα μας περιμένετε και λίγο. Τι άγχος είναι αυτό, παιδί? Καλή να μην έχω άγχος να μπει ο άνθρωπος να κάνει τα γυρίσματα. Πέρυσι ξέρεις πότε ξεκινήσαμε γυρίσματα? 19 Σεπτέμβρη. Ωραία, ξεαγχώθηκα. Γύρισα 15, δεν έχω πρόβλημα. Είμαι χαλαρή. Ξέρεις πώς κολλάει το θέμα του με το θέμα μου? Πώς? Πάρα πολύ. Γιατί? Τι θέμα? Λόγω Μητριαρχίας και Αμαζόνων. Διότι η Wonder Woman από εκεί είναι. Mm. Και ουσιαστικά μιλάει, γι' αυτό και είμαι λίγο πιο ενθουσιώδης από ό,τι συνήθως με τη Wonder Woman, διότι είναι η πρώτη μεγάλη επίσκεψη υπερηρωίδα σε έναν κόσμο καθαρά ανδρικό, όπου όλοι είναι άντρες υπερηρωές. Βέβαια, κάποιος μου θύμισε ότι το 1984 είχε βγει το Supergirl στα σινεμά, το 1983. Δεν το ξέρω. Η ξαδέρφη του Σούπερμαν. Όσο τη θυμάσαι, τη θυμάμαι και τη θυμάται και ο κόσμος. 1-0 στο πηλίκον, δεν είχε κάνει τίποτα. Είναι σαν να έχει παραγραφεί αυτό. Αλλά τώρα βάζει στο διάλογο μία ηρωίδα, η οποία είναι η Μύθεος, Μύθεα δεν είμαι σίγουρος πώς λέγεται, η οποία οπλισμένη με την φιλοσοφία που έχει διδαχτεί από τις Αμαζόνες συν τις πολεμικές τέχνες και την αίσθηση ότι πρέπει να προστατεύσουν οι γυναίκες τις γυναίκες, βγαίνει έξω στον κόσμο και ψάχνει τη ρίζα του κακού, που είναι ο Άρης, ο θεός του πολέμου. Πώς να ξεριζώσει τον πολέμο. Mm-hmm. Τη στιγμή που ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, άλλος κόσμος, άλλη γη, μένεται και όλοι ψάχνουν να βρούνε τον Γερμανό, τον τρελό που ψάχνει να ρίξει χημικά. Θα σου πω σε λίγο και θα σου πω και με τη συνέντευξη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε σε πολύ λίγο. Μόνο επειδή θέλω να ολοκληρώσουμε το Βλαδίμηρο, εννοείται, κρατάμε και περιμένουμε μέσα στην αναμονή για να δούμε αυτή τη συνέντευξη. Όμως θέλω, ναι, να μου πεις πώς καταλήξατε. Ναι, πώς καταλήξατε, πώς το φτάσατε η Λυσιστράτη από τους τρεις σας να είναι ο Πέτρος Φιλιππίδης. Και αν το έχει ξανακάνει, τον έχουμε ξαναδεί σαν Λυσιστράτη τον Φιλιππίδη, Θοδωρή, θυμάστε? Σαν Λυσιστράτη, όχι, δεν τον έχουμε ξαναδεί. Όχι. Είναι η πρώτη φορά που κάνει Λυσιστράτη. Η αρχική ιδέα ήταν ο Πέτρος να κάνει, έτσι ξεκίνησε η γεννήθηκε η ιδέα, να κάνει τη Λυσιστράτη ο ίδιος. Από εκεί και πέρα μπήκαμε και εμείς στο χώρο μαζί του. Σιγά σιγά. Έτσι ξεκίνησε και στήθηκε. Έτσι ξεκίνησε, ναι. Πες μου δύο λόγια για το ρόλο του Γιάννη Μπέζου. Ο σκηνοθέτη ή ως ρόλος, ο πρόβουλος. Ο πρόβουλος είναι ένας δήθεν που νομίζει ότι κατέχει τα πάντα, και τα οικονομικά κομμάτια του κράτους, αλλά και τα πολιτικά, αλλά και τα κοινωνικά, και γενικά είναι μια τρύπα στο νερό, που είναι πάρα πολύ αστείος ρόλος. Θα βγει με ένα έδρανο που θα μιλάει σχεδόν σε να γίνει διάλεξη συνεχώς, εκτός από ένα λυρικό κομμάτι που τραγουδάει ένα εξαιρετικό κομμάτι ο Γιάννης, του Μαραβέγια, μην ξεχάσουμε, τον είπαμε βεβαίως. Αλλά αυτός ο κύριος πρόβουλος που εμφανίζεται με τους υπολείπους γέροντες είναι μια τρύπα στο νερό. Είναι πολύ αδύναμος μπροστά στη δύναμη των γυναικών όταν εμφανίζονται. Και γι' αυτό χάνει τα αυγά και τα πασχάλια. Οποιαδήποτε επιχειρηματολογία που έχει είναι άκρος, θα την έλεγα, σεξιστική απέναντι στις γυναίκες και αποτυγχάνει παταγωδώς. Δεν μπορούν τα επιχειρήματά του να περάσουν. Για να τους δούμε. Είναι ένα
άνθρωπος που παίζεται από άντρα. Γίνεται και έτσι είναι και η παράστασή μας. Γίνεται πιο ισχυρή η θέση της γυναίκας με αυτόν τον τρόπο. Διότι, αν σκεφτεί κανείς ότι εκείνη την εποχή μία γυναίκα λέει αυτά που λέει μέσα στο έργο, αναλαμβάνει δηλαδή το να βάλει στη θέση τους άντρες, που ήταν αδιανόητο για εκείνη την εποχή, και ότι τη γυναίκα αυτή την υποδίεται ένας άντρας, είναι πολύ υποστηρικτικό και πολύ υπέρ της γυναίκας, υποτίθεται. Θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί πάλι να ανεβάσουμε τη Λυσιστράτη από πολλωστή φορά? Είναι ίσως η πιο πολυπαιγμένη κωμωδία του Αριστοφάνη. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει ανέβει πολλές φορές. Είναι, πέρα από ότι είναι ένα πάρα πολύ αστείο έργο, είναι απίστευτα παρόν. Μιλάει για όλα αυτά τα πολύ μεγάλα πράγματα. Για τον πόλεμο, για την ειρήνη, για το χρήμα, για τη διαχείριση του χρήματος. Όπως λέει μέσα η Λυσιστράτη κάποια στιγμή, για τα λαμόγια και τους πονηρούς που λιμένονται το δημόσιο χρήμα. Έχει σαν θέμα την ειρήνη και τη συμφιλίωση και νομίζω ότι το χρειαζόμαστε όλοι αυτό. Τώρα που όλα πήγανε καλά, ας δείξουμε ότι μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά και δημιουργικά στον τόπο μας. Η δική μου η αγωνία είναι να μπορέσω να ανακαλύψω, να ψυχανεμιστώ, τι είναι αυτό που οδηγεί τον ποιητή να γράψει αυτό το συγκεκριμένο έργο, αυτό το τόσο ποιητικό έργο και τόσο δυνατά πολιτικό, και τι μπορεί να σημαίνει στις μέρες μας. Η επιλογή του έργου ήταν του Πέτρου, εγώ ήρθα μετά. Έχει γράψει τη μουσική ο Κωστής ο Μαραβέγιας, που είναι ένας εξαιρετικός μουσικός. Αναδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο και ο στίχος που έχει γραφτεί από μένα. Εμένα είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, το να γράφω τους στίχους γενικά και να γράφω στίχους για παραστάσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Η Μυρή είναι μια Αθηναία η οποία έρχεται μαζί με άλλες γυναίκες από διάφορες άλλες πόλεις, γιατί υπακούν στο κάλεσμα της Λυσιστράτης, η οποία κάτι έχει να τους πει. Τους λέει λοιπόν αυτό, να απέχουν από το σεξ για να πείσουν τους άντρες τους να σταματήσουν τον πόλεμο. Και έχει μετά μια μεγάλη σκηνή με τον Κινησία, στην οποία βλέπουμε να εφαρμόζεται ακριβώς αυτό που λέει το έργο. Τον Βλαδίμηρο δουλεύουμε πρώτη φορά στο θέατρο. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία στην τηλεόραση, σε ένα πολύ ωραίο σύριαλ, πριν από αρκετά χρόνια, στο Μέγκα, το «Αν υπήρχες θα σε χώριζα», που έγραφε η Έλληνα Ιακρίτα και ο Γιώργος ο Κυρίτσης. Και είχαμε συνεργαστεί εκεί και είχαμε κάνει ένα ντουέτο, ας πούμε, πάρα πολύ ωραίο. Ο Βλαδίμηρος, στο συγκεκριμένο, στην παράστασή μας τώρα, κάνει ένα ρόλο, τον Κινησία, ο οποίος είναι ένας πιο λαμπερούς και τους πιο αστείους, φύση αστείους ρόλους. Νομίζω θα είναι εξαιρετικά καλός αυτό το ρόλο. Πέρα από πολύ καλός τοπιός, ένας πολύ καλός συνάδελφος και πολύ καλός επαγγελματίας. Και έχει μια παιδικότητα, την οποία εγώ θαυμάζω πολύ στους τοπιούς και κυρίως στους άντρες. Το οποίο ενέχηκε ένα διπλό κίνδυνο, διότι οι άντρες που το έχουν με τον πόλεμο χωρίς σεξ, διπλά νεύρα, άρα πιο εύκολο να ξανακάνουν πόλεμο. Ετοιμοπόλεμοι, ναι. Αλλά είναι τέτοια η μαεστρία των γυναικών που τη θα σέβουν κάθε επικείμενη εξέγερση. Μάλιστα. Και ξεκινάτε λοιπόν περιοδία τώρα αρχές Ιουλίου. 6 Ιουλίου, ναι, 6 Ιουλίου από το Κατράκιο. Από το Κατράκιο. Και ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα μέχρι 15 Σεπτέμβρη. Άντε βρε, ποιος τη χάρη σου. Τέλεια αυτό. Παράσταση, περιοδία, ευχάριστος ρόλος, ωραίος. Δίαιτα. Όλα δίαιτα. Μαζί. Δίαιτα. Θα σε γνωρίσουμε στην επόμενη μουρμούρα τον Οκτώβρη. Ναι, οπωσδήποτε θα με γνωρίσετε. Ίδιος θα έχω μείνει. Δεν θέλω να μου πάρεις παραπάνω. Όχι, 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 όχι. Αν και εγώ πιστεύω ότι αυτή την κυλίτσα την έκανες πραγματική για το ρόλο σου, για την κυριλία. Κοίταξε, ναι, ρίξαμε σύρμα τώρα στο σεναριογράφο να σταματήσει να γράφει τι τρώω. Ναι, αν θες όμως να για να καταλάβουμε πόσο πήρες, θυμάσαι ένα μπουφάνο ωραίο δερμάτινο που είχες βάλει πρόπερση στο τζόβενο. Τότε ακόμα μπορούσα και το έβαζα. Δεν κούμπονε, αλλά να δούμε αν σου μπει. Έστω και αν δεν κουμπώνει, καλά το πάμε. Αν όχι, όπιστε. Είναι η μεζούρα μου αυτό. Μα και την προηγούμενη φορά με ένα πέτσινο είχε έρθει, με μηχανή. Ναι, αλλά ήταν ναι, αλλά ένα άλλο, κανονικό δικό του. Άλλο δικό, άλλο δικό μου. Δεν λέω αυτό του ρόλου. Εκείνο θα είναι η μεζούρα μου, μάλλον. Λοιπόν. Μεζούρα θα το έχω εκείνο. Τον Οκτώβριο θα το βάλω εδώ πώς είμαι. Ή τον Οκτώβριο θα έρθω εδώ να με μετρήσετε. Έτσι. Εγώ σα μετράω στην αγκαλιά, εγώ από εκεί σε καταλαβαίνω. Σου είπα, σα κάνω σου λέω, οπ, κυλίτσα, Βλαδίμηρε, τι γίνεται. Λοιπόν, ραντεβού τον Οκτώβρη, Βλαδίμηρε. Καλή περιοδία, καλό να περάσετε. Καλό καλοκαίρι, να περνάτε όμορφα και εσείς να είστε έτσι όπως είσαστε πάντα. Μακάρι, μακάρι.
Φιλάκια πολλά τα παγωτίνια πάρτα. Όχι, έτσι να φάμε. Θα πάτε κι εσείς. Εμείς έχουμε ολόκληρο ψυγείο του ανθρώπου, θα πάρουμε τα παγωτίνια του. Δεν το ξέρω. Πρέπει, έχω πάθει.